Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα αρχίσουμε μια καινούρια σειρά μαθημάτων, το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού, στις έσχατες ημέρες. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 871, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κάπα γάμα κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 871, 23 κεφάλαιο και 34 εδάφιο. Δια τούτου ιδού εγώ αποστέλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν τες συναγωγές σας και διώξει από πόλεως εις πόλην. Δια να εκχυθεί εφ' ημάς πανέμα δίκαιον, εκχυνόμενον επί της γης από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου ιού του Βαραχίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αληθώς σας λέγω, πάντα ταύτα θέλω συνελθεί επί την γενναίαν ταύτην. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ, όσα και εσύ θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθόν τρόπον συνάγει η όρνη στα ορνήθια αυτής, υπό τα στέρυγας και δεν ηθελήσατε, ιδού αφήνεται εις εσάς ο οίκος σας έρημος. Διότι σας λέγω, δε θέλετε με ειδή στο εξής, έως σου είπετε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και εξελθόν ο Ιησούς ανεχώρη από του ιερού και προσήλθον οι μαθηταί αυτού δια να επιδείξωσιν εις αυτόν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν βλέπετε πάντα ταύτα. Αληθώς σας λέγω, δε θέλει αφαιθεί εδώ λίθος επί λίθων, ώστις δε θέλει κατακριμνιστεί. Και ενώ εκάθητο επί το όρος των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατηδίαν λέγοντες, είπε προς ημάς πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματί μου, λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μην ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και θέλουσι γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψην και θέλουσι σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκλανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνασε ως τέλους, ούτως θέλει σωθεί και θέλει κηρυχθεί. Τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Αμήν. Αφού έλεγξε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με μεγάλη σφοδρότητα τους γραμματείς και τους φαρισαίους για την υποκρισία τους, τότε προφήτευσε και τι θα γίνει αμέσως μετά τη σταύρωσή του και την Ανάστασή του. Είπε μάλιστα ότι θα στείλουμε προφήτες, σοφούς και γραμματείς, τους μαθητάς στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, θα σας κηρύξουν το Λόγο του Θεού και εξ αυτών πολλούς θα θανατώσετε, θα μαστιγώσετε, θα διώξετε από πόλη σε πόλη και θα έλθει έτσι το αίμα όλων των δικαίων που απέθαναν από την αρχή του Άβελ μέχρι το τέλος. Και όλα αυτά, δηλαδή όλη αυτή η κρίση η οποία θα λάβει χώρα, θα λάβει χώρα σε αυτή τη γενεά. Πάντα ταύτα θα έλθουν μέσα σε αυτή τη γενεά που κήρυτε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και μάλιστα μέχρι το 70 μετά Χριστό, αυτό προφήτευσε, όταν οι Ρωμαίοι έκαναν επίθεση εναντίον της Ιερουσαλήμ, την κατέστρεψαν και η καταστροφή ήταν μεγάλη, αλλά και η τύχη των Ισραηλιτών ήταν τραγική όσοι έμεναν εκεί και οι υπόλοιποι εξεδιώχθησαν και διεσπάρθησαν σε όλα τα άκρα της Οικουμένης και έγιναν και παροιμία ότι οι Ισραηλίτες δεν είχαν χώρα μέχρι μάλιστα το τέλος.
Ιδιαίτερα δε για την Ιερουσαλήμ, προφήτευσε λέγοντας: «Η Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ, πολλές φορές προσπάθησα να συνάξω τα τέκνα σου, όπως η όρνηθα, όπως η κότα συνάγει τα κοτοπουλάκια της κάτω από τα φτερά της». Και είπε κάτι που είναι τρομακτικό: «Ιδού ο οίκος σου Ιερουσαλήμ αφήνεται έρημος», και προφανώς προφήτευσε την απόλυτη, πλήρη και τέλεια καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό. «Και δεν θα με δείτε», λέει η Γραφή, «στο εξής, μέχρι να πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», όπου πια περιγράφει τη Δευτέρα Παρουσία, όπου ο λαός Ισραήλ θα τον υποδεχθεί σαν Μεσσία, καθώς και είναι. Όταν εξήλθαν από του ιερού, όπου έλεγε αυτά στους γραμματείς, στους φαρισαίους, στους αρχιερείς και σε όλους αυτούς τους υποκριτές της Παλαιάς Διαθήκης, πλησίασαν αυτόν οι μαθητές για να επιδείξουν σε αυτόν τις οικοδομές του ιερού και θαύμαζαν για το πόσο όμορφες είναι. Όμως ο Κύριος μας, αδελφοί αγαπητοί, και τότε διευκρίνησε λέγοντας ότι τίποτα από όλη αυτή την ομορφιά του οίκου του ναού του Σολομώντα και της Ιερουσαλήμ δεν θα μείνει όρθια, γιατί σε αυτή τη γενεά, την τότε γενεά, από το 30 δηλαδή μέχρι το 70, στα 40 αυτά χρόνια, δεν θα μείνει λίθος επί λίθων που να μην κατακριμνιστούν. Και έφτασαν πια οι μαθητές να κάνουν την κρίσιμη αυτή ερώτηση που πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλες τις γενναίες κάνουν, αναρωτιόνται και ζητάνε από το Θεό αποκάλυψη και φανέρωση και ψάχνουν και μέσα στη Γραφή. Πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος? Πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημείο? Και εμείς λοιπόν, μέσα από το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Χριστού, θα προσπαθήσουμε εδάφιο-εδάφιο να δούμε πώς ο Κύριος μας έχει αφήσει, μας έχει εξηγήσει, μας έχει φανερώσει για τα τελευταία αυτά πράγματα. Και θα διαβάζουμε περίοδο-περίοδο, δηλαδή κάποια εδάφια, περιγράφοντας εκ των προτέρων τι αφορούν, και μετά θα ψάχνουμε να τα βρίσκουμε μέσα. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το 4 έως και το 8, είναι η περίοδος την οποία να αποκαλούμε αρχές οδύνων. Χρονικά ξεκινάνε την αρχή του αιώνα αυτού, και το σημείο της έναρξης είναι η έκχυση του Αγίου Πνεύματος σε όλη τη γη και το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλη τη γη. Το Πνεύμα το Άγιο έπεσε στις αρχές του αιώνα μας, στα τέλη του προηγούμενου, στο Κάφκασο, στη Ρωσία, και στις αρχές του αιώνα αυτού στην Αμερική, και από εκεί διεχήθη το κήρυγμα του Ευαγγελίου δια Πνεύματος Αγίου σε όλη την Οικουμένη. Σήμερα όλος ο κόσμος έχει ακούσει το Λόγο του Θεού και όλος ο κόσμος γνωρίζει περί Πνεύματος Αγίου. Άλλοι βέβαια ονειδίζουν, άλλοι πιστεύουν και το αποδέχονται, άλλοι πιστεύουν και το ζητούν, και άλλοι επειδή πίστεψαν και το ζήτησαν το έλαβαν. Αυτά όλα συμβαίνουν μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Από το 4 εδάφιο λοιπόν μέχρι και το 8 είναι η περίοδος, όπως είπαμε, που αποκαλείται αρχές οδύνων. Αρχίζει, επαναλαμβάνω, από την έκχυση του Αγίου Πνεύματος και ολοκληρώνεται με, έτσι τουλάχιστον πιστεύουμε, έτσι νομίζουμε, ελπίζουμε ότι δεν κάνουμε λάθος, με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, δηλαδή το 1948, που είναι ένα μεγάλο θαύμα αυτό και ένα πολύ μεγάλο σημείο. Εκεί τελειώνει η περίοδος αρχές οδύνων, γιατί αμέσως μετά την δημιουργία του κράτους του Ισραήλ μπαίνουμε στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού αυτή την περίοδο που αποκαλείται αρχές οδύνων. «Βλέπετε, μη σας πλανήσει της, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θα πλανήσουνε». Και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο αιώνα δημιουργήθηκαν στο χριστιανικό κόσμο καταρχάς μεγάλες πλάνες, πολύ μεγάλες πλάνες, που επικράτησαν. Διάφορα Ευαγγέλια κηρύττονται.
Κηρύτεται παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, που λέει ο λόγος, που λένε ότι ο λόγος του Θεού υπόσχεται στους ανθρώπους πλούτη, επιχειρήσεις, αν και το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν έχει καμία σχέση, και σαν ευλογία δεν θεωρεί τον πλουτισμό στον κόσμο αυτό. Μάλιστα για τον πλουτισμό λέει ότι όσοι επιθυμούν να πλουτώσει θα πέσουν σε πειρασμούς πολλούς, σε παγίδες και σε επιθυμίες πολλές και ανόητες και βλαβερές που θα τους βυθίσουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια, και μάλιστα χαρακτηρίζει ότι η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαρχηρία. Έπειτα υπάρχουν Ευαγγέλια που απορρίπτουν την βάφτιση με Πνεύμα Άγιο. Υπάρχουν Ευαγγέλια που απορρίπτουν την τριαδικότητα του Θεού. Υπάρχουν Ευαγγέλια, δηλαδή εκκλησίες που κηρύττουν και απορρίπτουν ακόμη και την υπόσταση του Θεού, του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο αληθινός Θεός. Μάλιστα λένε ότι είναι μόνο άνθρωπος, είναι οι μονοφυσίτες ή μόνο Θεός και δεν είναι άνθρωπος. Αυτοί που λένε ότι είναι μόνο άνθρωπος ισχυρίζονται ότι έχει εκενώσει όταν ήρθε στη γη, την ύπαρξή του εδώ στη γη από κάθε θεότητα. Άρα στην πραγματικότητα ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε για να σταυρωθεί και δεν είχε και καμία πιθανότητα να αρνηθεί. Δεν έβαλε δηλαδή τη ζωή του οικειοθελώς. Οι άλλοι που λένε ότι ήταν μόνο Θεός, δηλαδή γεννήθηκε σαν πνεύμα, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά δεν υπέφερε και όλα ήταν μια εικονική πραγματικότητα. Απίστευτα τα πράγματα, και όμως αυτά κηρύττονται. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να πω, παραδείγματος χάρη οι λεγόμενοι πατροπασχίτες, δηλαδή αυτοί που πιστεύουν ότι πάνω στο σταυρό πέθανε ο πατέρας, γιατί δεν μπορούν να διακρίνουν την τριαδικότητα του Θεού. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός, στον ουρανό είναι τρεις οι μαρτυρούντες, ο πατέρας, ο λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Άλλοι, βέβαια υπάρχουν και οι μάρτυρες λεγόμενοι του Ιεχωβά, οι μάρτυρες Σκοπιάς, οι οποίοι λένε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας άγγελος ή ένα κτίσμα. Δεν δέχονται δηλαδή τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Εν πάση περιπτώσει, πολλές πλάνες ξεκινήσανε και ολοκληρώνονται τον αιώνα αυτό. Γι' αυτό και το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα στην περίοδο αυτή υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Έχει διασπαστεί τελείως ο χριστιανικός κόσμος. Πράγμα το οποίο δεν ήταν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και πιστεύουμε, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δεν θα είναι και στην Εκκλησία της Αρπαγής, γιατί μία θα είναι η Αρπαγή. Εδώ για να μείνουμε λιγάκι, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο άσμα ασμάτων αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού τρεις εκκλησίες και θέλω να τις δούμε. Είναι σελίδα 617. Από το κεφάλαιο 3 το βιβλίο Άσμα Ασμάτων και εδάφιον 6, κεφάλαιον 3 από το βιβλίο Άσμα Ασμάτων και κεφάλαιον 6, όπου φανερώνεται η αποκάλυψη της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και λέγει η Γραφή: «Τι σαύτη η αναβαίνουσα από τη ερήμου ως στήλη καπνού τεθυμιαμένη με Σμύρνα και Λίβανον με πάσαν αρωματικήν σκόνην του μυρεψού». Είναι λοιπόν μια εκκλησία που ανεβαίνει μέσα από έρημο τόπο, μέσα από ειδωλολατρικούς κόσμους, μέσα από πλήρη ειδωλολατρία και ανεβαίνει ως στήλη καπνού. Και γιατί λέει στήλη καπνού? Γιατί ήταν γραμμένο και είναι γραμμένο ότι το Ευαγγέλιο, όπως και έγινε, θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, και το Ευαγγέλιο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ξεκίνησε από το ανόητο της Πεντηκοστής, αλλά κατέληξε σε όλη την οικουμένη και κηρύχθηκε και δημιουργήθηκε μία εκκλησία, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, με μεγάλες δυνάμεις Πνεύματος Αγίου, μεγάλες αποκαλύψεις και φανερώσεις, καθώς και με τον αληθινό και θεόπνευστο Λόγο του Θεού που εδόθη τότε για όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Σαν στήλη καπνού και μάλιστα με ευωδία Σμύρνα και Λίβανο και πάσα αρωματική σκόνη, που
κάλυψε όλη τη γη, όλη την οικουμένη. Αυτή ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, έτσι πως την αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού στο άσμα ασμάτων. Αν πάμε τώρα στη σελίδα 619, δηλαδή στο έκτο κεφάλαιο, πάλι από το βιβλίο άσμα ασμάτων και το 8 εδάφιο, θα δούμε μερικά ιδιαίτερα και ενδιαφέροντα πράγματα. Διαβάζω λοιπόν έκτο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. «Εξήκοντα βασίλισσε είναι και ογδοήκοντα επαλακέ και νεάνιδες αναρρύθμιτοι, μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής, είναι η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν. Είδων αυτήν εθυγατέρες και μακάρισαν αυτήν, εβασίλισε και επαλακέ και επίνεσαν αυτήν. Τι σ' αυτή προκύπτουσα ως η αυγή, ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα μεσημέας». Είναι μια πάρα πολύ λεπτομερής και συγκεκριμένη αποκάλυψη της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας, όπου θα υπάρχουν πολλές πλάνες, εκ των οποίων θα υπάρχουν 60 βασίλισσες, 60 μεγάλες εκκλησίες, έτσι λέω εγώ, και 80 παλακές και άλλες 80, και αναρρύθμιτοι είναι άνιδες, δηλαδή κάθε γωνιά θα έχει και εκκλησία χριστιανική, αλλά κάθε ένας θα κηρύττει το δικό του Ευαγγέλιο. Και ανάμεσα σε όλες αυτές, ομολογεί ο Κύριος μας, ο Λόγος του Θεού, από όλες αυτές όμως μία είναι η περιστερά η δική μου. Μία είναι η δική μου η Εκκλησία. Και έχει μια ωραία έκφραση περιστερά, όπου ως ενίδη περιστεράς πάντοτε εμφανίζεται το Πνεύμα του Άγιο. Μία είναι η περιστερά μου, μία είναι η Εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου, που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχει αγιασμό. Δηλαδή το φρόνημά της είναι κατά πάντα πνευματικό. Δεν έχει κοσμικό φρόνημα και δεν έχει φρόνημα σαρκός και σαρκικό φρόνημα. Είναι καθεαυτού πνευματικό το φρόνημά της, γι' αυτό και διακρίνεται από τον αγιασμό, και τα κύρια χαρακτηριστικά του αγιασμού είναι ο Λόγος του Θεού και η προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Βεβαίως και πολλά άλλα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το σημαντικό, το αίμα του Χριστού όταν ο άνθρωπος μετανοεί, η μετάνοια, η εξομολόγηση, αλλά τα πάντα στην Εκκλησία του Χριστού αγιάζονται με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας είναι ο αγιασμός. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η μόνη της μητρός αυτής. Είναι η μόνη που μοιάζει με τη μητέρα της. Και η μήτυρ πάντων ημών, λέει η Γραφή, είναι η Νέα Ιερουσαλήμ. Είναι η πόλη των εορτών ημών, είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι δηλαδή η τελευταία Αποστολική Εκκλησία, αυτή η Εκκλησία που έχει βάλει σκοπό στη ζωή της, σκοπό μέσα στο περπάτημά της, όπως είπαμε, πρώτον τον αγιασμό και δεύτερον να μοιάσει απολύτως, κάνοντας ακριβώς και κατά πάντα όσα έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπως ακριβώς δηλαδή είναι γραμμένα στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές και ακόμη και στην αρχή της Αποκάλυψης. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι η προσπάθεια, η επιθυμία και ο αγώνας ο καλός να μοιάσει και να είναι ίδια, ακριβώς όμοια αν είναι δυνατόν, με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπως περιγράφεται από τον Θεό στο θεόπνευστο και αψευδή λόγο του. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν. Είναι αυτή δηλαδή την οποία εξέλεξε ο Θεός. Είναι αυτή την οποία οικοδομεί ο Χριστός. Είναι αυτή την οποία συστήνει ο Χριστός. Και τη συστήνει ενώπιον Θεού και ανθρώπων, γι' αυτό λέει η Γραφή, είδων αυτήν εθυγατέρες όλες οι άλλες εκκλησίες και εμακάρισαν αυτήν. Καλότυχη. Την είδαν δηλαδή και χάρηκαν, θαύμασαν αυτή την εκκλησία. Καθώς και οι βασίλισσες και οι παλακές και επίνεσαν αυτήν. Εδώ πρέπει να πω
ότι αυτή η Εκκλησία σε αυτή τη δόξα όπως την αποκαλύπτει ο Θεός δεν την έχουμε δει. Πιστεύουμε όμως ότι σε όλο τον κόσμο ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός τις τελευταίες αυτές μέρες την οικοδομεί, τη δημιουργεί για να την αποκαλύψει, να τη συστήσει και να τη φανερώσει. Εμείς το μόνο που λέμε είναι και προσευχόμαστε και θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Να είμαστε σαν άτομα, όχι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, να είναι ο άλλος και να μην είσαι εσύ, να είμαστε όλοι σαν άτομα μέσα σε αυτή την Εκκλησία, την περιστερά του Κυρίου, να είμαστε σε αυτή σαν οικογένειες, να σωθούν οι οικογένειές μας, όλα τα μέλη, και να μείνουμε σε αυτές τις αποφάσεις αγιασμού, ομοιότητας και να συστήνει ο Θεός την Εκκλησία αυτή. Γιατί δόκιμος δεν είναι αυτός που συστήνει τον εαυτό του, αλλά δόκιμος είναι αυτός τον οποίον συστήνει ο Θεός. Και εν τέλει την αποκαλύπτει ως εξής ο Λόγος του Θεού αυτή την Εκκλησία. Ποια είναι αυτή η προκύπτουσα ως η αυγή? Δηλαδή είναι μια εκκλησία που δεν δημιουργείται από ανθρώπους, αλλά όπως η αυγή βγαίνει σιγά σιγά διώχνοντας το σκοτάδι, βγαίνει μέσα από το σκοτάδι, αλλά διώχνει το σκοτάδι καθώς αυξάνει, έτσι θα προκύπτει και η Εκκλησία του Χριστού. Θα διώχνει το σκοτάδι τίνων των ψεύτικων διδασκαλιών. Αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, πλάνες, πολλές πλάνες θα έρθουν, διότι πολλοί θα έρχονται εν το ονοματί μου και θα λένε ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Προκύπτουσα ως η αυγή λοιπόν, σιγά σιγά θα αποκαλύπτεται, αλλά και το φως και η λαμπρότης της θα αυξάνει μέχρι να γίνει τελείο μεσημέρι. Ωραία ως η σελήνη. Μέσα στο σκοτάδι η ομορφιά της σελήνης είναι παραδειγματική. Λάμπουσα ως ο ήλιος. Θα έχει ένα φωτισμό και μία λάμψη όπως έχει ο ήλιος, που κανένας δεν μπορεί να την κοιτάξει κατά πρόσωπο. Και θα είναι τρομερά ο στράτευμα με σημαίες. Και οι σημαίες τι είναι? Το στράτευμα των Νικηφόρο, που παίρνει τις σημαίες αυτών των στρατευμάτων που νικούν. Θα είναι μια θριαμβεύουσα εκκλησία η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Άλλωστε είναι γραμμένο, και επίσης πρέπει να το αναφέρουμε, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό το όρος του οίκου του Κυρίου. Πολλοί λαοί θα πάνε και ένα θα λένε, για κάτι θα διακρίνονται, για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και όλοι θα λένε, ελάτε να ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκον του Θεού ημών, και εκεί θα μας διδάξει ο Κύριος τα σοδούς αυτού και θα περιπατήσουμε στα μονοπάτια αυτού. Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας, την οποία θα συστήσει ο Χριστός της περιστεράς όπως την αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού στο άσμα ασμάτων, είναι η υγιένουσα διδασκαλία, όπου οι άνθρωποι θα σώζονται και θα έρχονται για να λαμβάνουν υγιένουσα διδασκαλία, την διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αυτή τη διδασκαλία για την οποία λέει ο Λόγος του Θεού, και είναι πολύ σοβαρό και αυτό, τούτο το Ευαγγέλιο, και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο, και εδώ είναι σημαντική αυτή λεπτομέρεια, αυτό το Ευαγγέλιο, το αληθινό Ευαγγέλιο, η απόλυτη αλήθεια, η υπέρτατη αλήθεια, το γραμμένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος έτσι όπως το έχει προσδιορίσει ο Λόγος του Θεού. Ας επανέλθουμε όμως στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, εκεί που διαβάζαμε και περιγράφαμε την πρώτη περίοδο που είναι οι αρχές οδύνων. Έκτο εδάφιο. Τότε στις αρχές οδύνων θα ακούσετε πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μην ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Το κύριο χαρακτηριστικό που υπήρξε στις αρχές οδύνων, δηλαδή μέχρι το 48, ήτανε
πόλεμοι και φήμες πολέμων. Ήταν η περίφημος περίοδος του ψυχρού πολέμου, αλλά ήταν και η περίοδος όπου έγιναν οι επαναστάσεις στη Ρωσία, όπου έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος καταρχάς, τον οποίο περιγράφει στο 7 εδάφιο, διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, που την οποία ο Λόγος του Θεού αποκαλεί αρχές Οδύνων, το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρξαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι μόνο σε αυτή την περίοδο, ποτέ άλλοτε δεν έχουν υπάρξει και μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει και από ό,τι φαίνεται από το Λόγο του Θεού δεν θα υπάρξουν παρά μόνο στο τέλος της Αποκάλυψης, στο τέλος των 7 ετών του Αντίχριστου, όπου θα λάβει χώρα ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι λοιπόν μοναδικό σημείο και αυτό της περίοδου αυτής της αρχής Οδύνων, ότι θα γίνουν πόλεμοι και φήμες πολέμων. Μην ταραχτείτε, αυτό δεν είναι σημείο ότι έφτασε το τέλος. Αντιθέτως, θα λάβουν χώρα ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος γύρω στο 1912, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος γύρω στο 1940 και μέχρι το 1948. Επιπλέον όμως θα υπάρξουν και άλλα σημεία της περίοδου αυτής, πίνες, λοιμοί, αρρώστιες και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή Οδύνων. Τα σημεία λοιπόν τα οποία φανερώνονται μέσα σε αυτή την περίοδο την οποία αποκαλούμε αρχές Οδύνων είναι πόλεμοι, φήμες πολέμων, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, φοβερό σημείο, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι όπως είναι γραμμένα 2.000 χρόνια π.Χ. μέσα σε αυτή την περίοδο. Ταυτόχρονα οι πίνες ίσχυαν τρομακτικές στην περίοδο αυτή λόγω των πολέμων. Ήταν οι κατοχές, δηλαδή και ακόμη και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο οι πίνες ήταν κάτι το οποίο βεβαίως δεν ήταν συνεχόμενες και σε όλα τα μέρη, αλλά πίνες υπήρχαν κατά μέρος σε όλον τον κόσμο, είτε από λειψιδρία, είτε από πολέμους, είτε δεν ξέρω να μην αναφερθούμε και σε ποιες άλλες αιτίες. Αρρώστιες, δηλαδή επιδημίες, δηλαδή πανδημίες, λοιμοί. Και οι λοιμοί άρχισαν, ήταν πολλές αρρώστιες, να μην τις αναφέρουμε τώρα, και η περίοδος βέβαια της αρχής των μεγάλων σεισμών, σεισμοί κατά τόπους, οι οποίοι άρχισαν και συνεχίστηκαν με ένα χαρακτηριστικό το οποίο θέλω να πω από σήμερα, από τώρα, το χαρακτηριστικό των οδυνών της εγκυμονούσης. Όλα αυτά έχουν ένα χαρακτηριστικό, όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία άρχισαν από τον πρώτο αυτόν τον τελευταίο αιώνα, τον 20ο αιώνα. Μοιάζουν, λέει, με τις οδύνες της εγκυμονούσης και μάλιστα περιγράφουν εκεί που οι άνθρωποι θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, εκεί θα έρχεται ο φνίδιος όλεθρος. Και ποια είναι το χαρακτηριστικά από στις οδύνες της εγκυμονούσης, είναι ότι αρχίζουν οι πόνοι, οι οποίοι είναι ελαφρείς, αραιοί, αλλά όσο περνάει ο καιρός για να πλησιάσουμε στη γέννα, αυτοί οι πόνοι γίνονται πιο ισχυροί και πιο ισχυροί και ταυτόχρονα πιο συχνοί μέχρι τον τελευταίο πόνο που γεννάει η γυναίκα. Όμως να πάμε και στο κατά Μάρκον και θα γυρίζουμε σε όλα τα Ευαγγέλια να δούμε πώς περιγράφει την ίδια περίοδο, την περίοδο αρχές Οδύνων. Είναι στη σελίδα 894 από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, 13ο κεφάλαιο κατά Μάρκον Ευαγγέλιων και 5ο εδάφιο. Κατά Μάρκον 13 κεφάλαιο, Ιώτα Γάμα, κατά Μάρκον 13 κεφάλαιο και 3 εδάφιο, να διαβάσουμε ακριβώς πώς περιγράφει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον την ίδια περίοδο. Από το 5 εδάφιο, όχι από το 3, έως και το 8. Από το 5 έως και το 8. Είναι, όπως είπαμε,
η περίοδος αρχές Οδύνων που αρχίζουν στην αρχή του αιώνα αυτού με σημείο την έκχυση του, του Αγίου Πνεύματος, γιατί ήταν γραμμένο ότι το Πνεύμα το Άγιο θα εκχυθεί στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και στη δεύτερη Αποστολική Εκκλησία αργότερα, στην τελευταία δηλαδή. Διαβάζω και πάλι, πέντε εδάφιο. Ο δε Ιησούς αποκριθείς προς αυτούς άρχισε να λέγει, και πάλι για πλάνες, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το ονόματί μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι, και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Όταν δε ακούσετε πολέμους και φήμας πολέμων, μην ταράστεστε, διότι πρέπει να γίνω σιτάφτα, αλλά δεν είναι έτοιμο το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, και θέλουσι γίνει σεισμή κατά τόπους, και θέλουσι γίνει πίνε και ταραχέ, ταύτα είναι αρχές Οδύνων. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν, το πρώτο σημείο είναι οι πλάνες, το δεύτερο σημείο είναι οι πόλεμοι και οι φήμες πολέμων, το τρίτο σημείο είναι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, και το επόμενο σημείο είναι η περιγραφή λεπτομερώς σεισμοί κατά τόπους, όπως και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάσαμε, πίνες, και στο κατά Ματθαίον έλεγε λοιμούς, εδώ μιλάει για ταραχές, πράγμα το οποίο είναι και αυτό ένα γεγονός σε αυτή την περίοδο, ταραχές και μάλιστα συνεχόμενες σε όλα τα μέρη της γης. Ήταν η περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης που έφερε επαναστάσεις και ταραχές σε όλη την οικουμένη. Να πάμε όμως και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον για να δούμε πώς το περιγράφει και ο Λουκάς αυτή την ίδια περίοδο. Είμαστε στη σελίδα 927, στο ΚΑΑ στο 21 κεφάλαιο και από το 8 έως και το 11. 8 έως και το 11 είναι αρχές Οδύνων και περιγράφεται και από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κατά τον ίδιο τρόπο, ας το δούμε. Ο δε είπε, βλέπετε μη πλανηθείτε, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το ονόματι μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι, και ο καιρός επλησίασε. Εδώ ο Λουκάς αναφέρει και κάτι άλλο, ότι θα αρχίσουν οι άνθρωποι να λένε, όπως πράγματι λεγότανε, ο Κύριος έρχεται, ο καιρός επλησίασε. Ιδιαιτέρως οι μάρτυρες της Σκοπιάς ανάφεραν πάρα πολλές φορές διάφορες ημερομηνίες, παρόλο που ο Λόγος του Θεού λέει ότι ούτε ο Υιός του ανθρώπου, ούτε οι άγγελοι γνωρίζουν την ώρα και την ημέρα, αλλά μόνο ο Πατέρας ο Ουράνιος. Βεβαίως και άλλες εκκλησίες και άλλοι άνθρωποι και πολλοί άνθρωποι έπεσαν σε αυτή την παγίδα λέγοντας ο καιρός επλησίασε, και μάλιστα προχώρησαν και περισσότερο αναφέροντας χρονικές περιόδους οι οποίες όλες ήταν λανθασμένες και δεν μπορούσε παρά να είναι λανθασμένες γιατί είναι έξω από το Λόγο του Θεού. 9 εδάφιο. Και πάλι, όταν ακούσετε πολέμους και ακαταστασίες, προηγούμενα Ευαγγέλια ανέφερε ο Λόγος του Θεού φήμες πολέμων. Εδώ αναφέρει ακαταστασίες, και πράγματι υπήρξαν ακαταστασίες, αλλαγές κυβερνήσεων και κατατόπους. Όταν ακούσετε λοιπόν πολέμους και ακαταστασίες, μη φοβηθείτε, διότι πρέπει ταύτα να γίνωση πρώτον, αλλά δεν είναι ευθύς το τέλος. Στο 10 εδάφιο αναφέρεται και πάλι το σημείο των δύο παγκόσμιων πολέμων. Τότε έλεγε προς αυτούς, θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Και στο 11 τα επόμενα σημεία, και θέλουσι γίνει σεισμοί μεγάλοι. Ο Λουκάς μιλάει για σεισμούς μεγάλους, ενώ τα άλλα Ευαγγέλια μιλάνε για σεισμούς. Και πάλι πίνες και λοιμοί, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, αλλά έχει και ένα άλλο μοναδικό σημείο για την αυτήν περίοδο, αρχές Οδύνων, και θέλουσι είστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Αυτό το σημείο είναι τρομακτικό, γιατί αυτή την περίοδο ξεκίνησαν για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία οι αεροπορικοί πόλεμοι, οι αεροπορικές επιθέσεις και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Δειλά-δειλά ξεκίνησαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εκεί που ήταν τρομακτικό,
το φαινόμενο ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου και κρίθηκαν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος από τις αεροπορικές επιδρομές, ιδιαιτέρως δε τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με το φοβερό φοβαρδισμό με ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και στην Ιαπωνία. Φόβητρα, ακούτε πως το λέει η αδελφή, φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Η μοναδική περίοδος που άρχισαν αυτά τα πράγματα και έντονα, και μέχρι τώρα δεν έχουμε άλλη ατομική βόμβα, είναι φοβερό αυτό το σημείο αδελφοί, έγινε πριν το τέλος αυτής της περίοδου που λέγονται αρχές Οδύνων. Αφού ολοκληρώσαμε λοιπόν την περίοδο αρχές Οδύνων, πρέπει να πούμε και κάτι, να τονίσουμε ότι εσχατολογικά, τα εσχατολογικά είναι γραμμένα μόνο στα τρία Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς. Καθόλου δεν αναφέρονται εσχατολογικά λόγια, σημεία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τούτο είναι απόλυτα λογικό, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Πάνσοφος Θεός το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον το έγραψε, από το Ματθαίο μεν το απευθύνει στους κατά κύριον λόγων στους Εβραίους, στους Ισραηλίτες, και αποκαλύπτει τον Ιησούν Χριστόν σαν Μεσσία. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον που εγγράφει καθ' υπαγόρευση του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, αποκαλύπτει τον Ιησούν Χριστόν σαν δούλο και αναφέρεται περισσότερο προς τους Ρωμαίους. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το οποίο έγραψε ο Έλληνας Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός, όπως τον λέγει ο Απόστολος Παύλος, απευθύνεται στους Έλληνες, οι οποίοι ζητούν σοφία, σε αντίθεση με τους Ισραηλίτες που ζητούν σημείο, και αποκαλύπτει τον Ιησούν Χριστόν με το πρόσωπο του Υιού του Ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός έχει 4 αποκαλύψεις στο Λόγο του Θεού. Μεσσίας, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, δούλος, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, Υιός Ανθρώπου, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, και Υιός Θεού, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Τη θεότητα δηλαδή του Ιησού την αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και απευθύνεται εν γέννη στην Εκκλησία. Αυτό είναι ένα ακόμη σοβαρότατη ένδειξη ότι η Εκκλησία δεν θα γνωρίσει καθόλου αυτά τα σημεία τα οποία θα δούμε παρακάτω ότι υπάρχουν μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου. Αντίθετα, η Εκκλησία θα αρπαχθεί, καθώς τη λέει ο Λόγος του Θεού, ο κατέχων και το κατέχων να εκβληθεί εκ μέσου, όπου κατέχων είναι αυτός που έχει την εξουσία, ο κατέχων, και αυτός στο κείμενο τουλάχιστον, έτσι το αποκαλεί τον κολίοντα, όπως τον ερμηνεύει σωστά εν γέννη ο Βάμβας, αλλά το κείμενο το έχει πιο σωστά και απόλυτα σωστά, όπου κατέχων σημαίνει αυτός που έχει την εξουσία, και το κατέχων αυτό που έχει την εξουσία, και είναι το μόνο πρόσωπο, το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο παράκλητος, ο κατέχων, και το Πνεύμα το Άγιο, το κατέχων. Και βεβαίως το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο συνδέει την Εκκλησία και είναι το χαρακτηριστικό της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας, έχοντας αυτή τη μεγάλη εξουσία που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο, και κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να εμποδίσει τον διάβολο να αποκαλύψει το δούλο του, τον Αντίχριστο, παρά μόνο ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, και η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, συνδεόμενο και συναρμολογούμενο πάντοτε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Λίγο ακόμη θέλω να προχωρήσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, να διαβάσουμε το 14 εδάφιο, όπου περιγράφεται με πολύ
σύντομο τρόπο η τελευταία Αποστολική Εκκλησία, αλλά και πολύ αποκαλυπτικά. Το 14 εδάφιο λοιπόν λέγει «Και θέλει κηρυχθεί, όπως είπαμε και προηγούμενα, τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας μέσα σε πολλές πλάνες, μέσα σε πολλές εκκλησίες, μέσα σε πολλές διδασκαλίες. Στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της αλήθειας, το αληθινό Ευαγγέλιο, αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, που κρατάμε στα χέρια μας, σε όλη την οικουμένη και μάλιστα προς μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Και τότε θα έρθει το τέλος της Εκκλησίας. Τότε θα έρθει το τέλος της περίοδου της Χάριτος και από εκεί και πέρα θα δούμε πια τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Ας δούμε όμως και στο κατά Μάρκον πώς περιγράφει το ίδιο χαρακτηριστικό, συγγνώμη, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στη σελίδα 927. Όχι, αυτό το περιγράφει μόνο ο Ματθαίος. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω, το περιγράφει μόνο ο Ματθαίος. Γιατί αμέσως μετά, στα άλλα Ευαγγέλια πηγαίνουν όπως και στο Ματθαίο, στην περίοδο του Αντιχρίστου. Λίγα λόγια να πούμε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος. Διάβαζα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, ότι στο τέλος του περασμένου αιώνα, δηλαδή του 19ου αιώνα, ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων ήταν 40 χρόνια. Σήμερα ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων πλησιάζει, τουλάχιστον στον ανεπτυγμένο κόσμο, τα 80 χρόνια. Είναι γύρω στα 78. Οι αλλαγές που υπάρχουν είναι τέλειες, πλήρεις. Δεν είναι μόνο η τεχνολογία η οποία είναι συγκλονιστική, αλλά για να αναφέρω μερικές από τις αλλαγές που είναι φανερές και μόνο σε αυτόν τον αιώνα παρατηρήθηκαν, είναι ηλεκτροφωτίστηκε όλη η οικουμένη. Αυτή τη στιγμή όλη η γη έχει φως. Είναι φοβερό. Αν σκεφτούμε ότι ο Κάλαμος, μην πάω μακριά, το 50 δεν είχε ρεύμα, που είναι 20-40 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Το 50 δεν είχε ρεύμα. Η επαρχία της Ελλάδος δεν είχε ρεύμα. Εγώ είμαι 63 χρονών και θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πολύ αμυδρά, το σπίτι μας δεν είχε ρεύμα στην Αθήνα. Ή η μητέρα μου σιδέρωνε με κάρβουνα. Και όσοι είσαστε μιας κάποιας ηλικίας καταλαβαίνετε και πάρα πολύ καλά τι λέω. Ψυγείο δεν υπήρχε. Είχαμε το λεγόμενο φανάρι. Ξέρετε τι είναι το φανάρι? Ένα κουτί που το κρεμάγαμε στο πιο κρύο δωμάτιο του σπιτιού, με σίτα γύρω γύρω, για να μην πηγαίνουν οι μύγες και τα ζωήφια και τα κουνούπια, και εκεί βάζαμε το τυρί, το κρέας, το οποίο βέβαια χαλάγε πάρα πολύ εύκολα, γι' αυτό έπρεπε να τρώμε αμέσως. Η μητέρα μου έπλαινε στη σκάφη. Στη σκάφη. Ξέρετε τι είναι σκάφη? Όσοι δεν ξέρετε, ναι, ξέρετε τι είναι σκάφη? Είναι ένα ξύλινο κουτί που, όσοι δεν ξέρετε, τα νέα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι σκάφη, αλλά εκεί έπλαινε η μάνα μου. Αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν σε αυτό τον αιώνα είναι τρομακτικά. Η γνώση, λέει η Γραφή, θέλει πληθυνθεί. Θα πληθυνθεί η γνώση. Οι άνθρωποι θα περιτρέχουνε. Το 1940 και 50 για να πας στην Αμερική θέλεσε ένα μήνα με πλοίο. Όποιος ξενιτευότανε με τη μετανάστευση, στο τέλος της ζωής του αν ερχότανε πίσω. Γιατί ταξίδια δεν γινόντουσαν, δεν μπορούσαν να γίνουν. Όποιος πήγαινε Αυστραλία άφηνε τα κοκαλάκια του εκεί.
Εκεί πέθαινε. Τώρα οι άνθρωποι, λέει, θα περιτρέχουν τη γη. Σε 7 ώρες είσαι στη Νέα Υόρκη. Σε 15 ώρες είσαι στην Αυστραλία. Και με τι τρόπους? Με αυτοκίνητα. Τότε ήταν κάρα και άμαξες. Ο πατέρας μου, για να πάει από το Μαρούσι στην Αθήνα, μου λέγε ότι πήγαινε με το κάρο. Με αμάξι, με άμαξα. Κουβαλάγανε νερό. Οι Μαρουσιώτες είχαν νερό και πηγαίνανε νερό στην Αθήνα. Και αυτά πριν 50 χρόνια, αδερφοί. Όχι πριν 200 χρόνια. Σε αυτό τον τελευταίο αιώνα. Τώρα που φτάσαμε, έχουμε μία σύγχρονη Βαβέλ, το ξέρετε? Πώς ήταν οι Βαβέλ που θέλαν να φτάσουν τον ουρανό? Ξέρετε πώς λέγεται τη σύγχρονη Βαβέλ? Παγκοσμιοποίηση. Όλη η γη έγινε ένα χωριό. Επικοινωνία οπτική και ακουστική online. Εν ρηπεί οφθαλμού. Σε βλέπω. Μιλάμε με τη Βαλεντίνη στην Αυστραλία. Τη βλέπω, με βλέπει και μιλάμε. Online. Η σύνδεση των βιομηχανιών, των στρατιωτικών δυνάμεων, είναι τρομακτικές. Εάν δεν θεωρήσουμε και τους δορυφόρους που γυρίζουν γύρω-γύρω στη γη, δεν υπάρχει μυστικό και κρυφό. Οπτική και ακουστική επικοινωνία παγκόσμια εν ρηπεί οφθαλμού. Εν μια στιγμή. Ταξίδια, όπως είπαμε, στο διάστημα, στον αέρα, στο βυθό της θάλασσας, τώρα, αυτό τον αιώνα. Η ιατρική πρόοδος, οι επιστήμες εν γέννη, τρομακτική ανάπτυξη. Φυσική επιστήμη, αστροφυσική, βιοιατρική, που δεν τα ξέρουμε τώρα και όλα, πού να τα ξέρουμε. Βιολογία, δεν τα ξέρουμε. Οι επιστήμες έχουν τρομακτική ανάπτυξη. Και μάλιστα οι πρακτικές επιστήμες θεραπεύτηκαν αρρώστιες που ταλάνισαν χιλιάδες χρόνια την ανθρωπότητα. Η λέπρα, η σύφυλη, η φυματίωση. Αρρώστιες που έκαναν δυστυχισμένους τους ανθρώπους. Βγήκαν τα εμβόλια σε αυτό τον αιώνα, αδελφοί. Δεν υπήρχαν εμβόλια πριν τον αιώνα αυτό. Να πούμε τώρα άλλα επιτεύγματα οικονομικής φύσεως, τραπεζικό σύστημα, χρηματιστηριακό σύστημα, online, όλα τα χρηματιστήρια στο λάπτοπ το δικό σου, στο κομπιούτερ το δικό σου, όλα τα χρηματιστήρια της οικουμένης. Μπορείς να συμμετέχεις αγοράζοντας και πουλώντας στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου με ένα πάτημα ενός κουμπιού. Τακ! Και να παίζεις στη Νέα Υόρκη, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, να παίζεις στο Σίδνεϊ, να παίζεις, να επενδύεις δηλαδή, να λέμε πιο σωστά. Άειλοι τίτλοι. Πρώτα ήταν κεφάλαιο, εργασία, αυτά ήταν οι παράγοντες του πλουτισμού, της οικονομίας. Κεφάλαιο, εργασία και γη. Τώρα, τι να πούμε τώρα. Όλα τα έχουν κεφαλοποιήσει οι άνθρωποι. Και τη σκέψη ακόμη των ανθρώπων την έχουν κεφαλοποιήσει. Και ξέρετε πώς δημιουργούνται οι αξίες των μετοχών? Με την προσδοκία. Με το μέλλον, όχι με το παρόν. Να πούμε τώρα και πολιτικά συστήματα. Τέλειο πολιτικό σύστημα, δημοκρατία, η πλήρης ελευθερία μέσα σε νομοθεσίες όμως σε όλη την οικουμένη. Και όπου δεν υπάρχει δημοκρατία, οι μεγάλες δυνάμεις αγωνίζονται για να εγκαταστήσουν. Πάνε τα δικτατορικά καθεστώτα, το ένα μετά το άλλο εξαφανίζονται. Ο κομμουνισμός διελήθη. Εξών συνετέθη από μόνος του. Και ξέρετε τι τον διέλυσε? Μου λέγε κάποιος
φιλόσοφος, πραγματικά φιλόσοφος, πριν διαλυθεί. Ένας άνθρωπος πολύ ενημερωμένος και μορφωμένος και έξυπνος. Πριν πέσει ο κομμουνισμός, μου λέγε ο κομμουνισμός θα πέσει από μόνος του. Και εγώ δεν τον πίστευα. Μου λέει, ξέρεις γιατί? Γιατί από την τηλεόραση και από τα μέσα επικοινωνίας η ευημερία την οποία ζούμε και δεν την απολαμβάνουμε όλοι στο δυτικό κόσμο θεωρηθεί κοινό προϊόν σε αυτές τις χώρες και θα επαναστατήσουν. Και δεν το πίστευα. Όταν όμως εξελίσσονταν τα πράγματα με την περεστρόικα κλπ, είδα πόσο αλήθεια είναι. Δηλαδή πώς έπεσε από τις καρδιές των ανθρώπων. Από τι νάσουσε ο άνθρωπος κάθε δικτατορία. Κάθε δικτατορία. Να πούμε ότι δημιουργήσαμε ζωντανά πλάσματα από κύτταρα. Πρόβατα και ανθρώπους μπορούμε να δημιουργήσουμε. Με βλαστοκύτταρα είναι τρομακτική η ανάπτυξη. Όμως αδερφοί θέλω να δούμε κάτι. Τι κερδίσαμε? Η δημοκρατία και η ελευθερία. Διαστροφή, χρηματισμός, κερδοσκοπία, μέσων, απάτη. Η οικονομική πρόοδος, κρίσεις, φτώχεια, πείνες. Γιατί η κρίση αυτή η τελευταία που περνάμε σε πολλές χώρες έχει δημιουργήσει ήδη πείνα. Θα ανακάμψει αρχές Οδύνων. Έτσι θα πηγαίνουμε. Αρχές Οδύνων. Οδύνες της εγκυμονούσης. Έτσι θα πηγαίνουμε. Η μετανάστευση. Ενοποίηση της ανθρωπότητος. Ο ένας φεύγει και πάει στο κράτος του άλλου. Ένα χωριό. Το αποτέλεσμα. Πτώσεις όλων των ηθικών αξιών. Θεσμοί, γάμος, διαλύεται. Τώρα παντρεύονται άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες. Ο ιερός θεσμός του γάμου, τον οποίον ο Θεός θέσπισε, έγινε ένα παραμύθι πια. Οι μεν ετερόφιλοι όταν παντρεύονται, τώρα παντρεύονται με το περίφημο σύστημα Half-Wedding, δηλαδή συμβολεογραφικά. Συμφωνεί ο άντρας και η γυναίκα, πάνε στο συμβολογράφο, καταγράφουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, γιατί αυτό που ενδιαφέρονται είναι να μην χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία όταν χωρίσουν, γιατί βεβαίως θα χωρίσουν. Και αφού τα καταγράψουν, συζούνε. Και όταν βαρεθεί ο ένας από τους δύο φεύγει. Πάει στο συμβολογράφο, παίρνει τα δικά του και όσα έχουν αποκτηθεί κοινά τα παίρνει στη μέση. Αλλά με αυτόν τον τρόπο πια εύκολα μπορούν να ενώσουν τη ζωή τους και ομόφυλοι του ίδιου φύλου. Ξέρετε πως το λέει ο Λόγος του Θεού αυτό? Βαβέλ, σύγχυσης. Δεν μπορεί να καταλάβει και να εξηγήσει και να εννοήσει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Αποτέλεσμα απομόνωσης, αποξένωσης, δηλαδή μοναξιά. Μέσα σε όλο τον κόσμο κάθε ένας άνθρωπος είναι μόνος του τώρα. Είναι παντρεμένος, ναι, αλλά δεν εμπιστεύεται τη γυναίκα του. Είναι παντρεμένη, ναι, αλλά δεν εμπιστεύεται τον άντρα της. Χάσμα μέγα μεταξύ των ανθρώπων. Εν τέσσερις χάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, λέει ο Λόγος του Θεού. Και θα γίνονται όλο και χειρότεροι. Και η μοναδική φωτεινή εξαίρεση μέσα σε έναν τέτοιο πλανήτη που είναι παγκοσμιοποιημένος, μέσα σε ένα πλανήτη αμαρτίας, ανομίας, παράβασης, διαστροφής,
η μοναδική φωτεινή εξαίρεσης, η περιστερά του Κυρίου. Γιατί δεν μπορεί σε ένα τέτοιο κόσμο που βασιλεύει ο διάβολος, ο άρχον του κόσμου τούτου, και εξουσιάζει, κατεξουσιάζει, ταλαιπωρεί, βασανίζει, σκοτώνει τους ανθρώπους. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στα ναρκωτικά και στην αμαρτία, στην πορνεία, στη μοιχεία. Δεν αναφέρομαι σε αυτά. Η μοναδική εξαίρεση μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι μία, με τα χαρακτηριστικά τα οποία είπαμε. Αγιασμός. Άγιοι γίνεστε, λέει ο Θεός, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Μοιάζει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Μένει στο Λόγο του Θεού. Και είναι η Εκκλησία την οποία συστήνει και θα συστήσει ο Χριστός. Και είναι αυτή την οποία ο Θεός εν τεσσεσχάτες ημέρες θα υψώσει υπεράνω πάντων των βουνών και θα στηριχθεί πάνω από όλα τα όρη και θα έχει ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι θα λένε ας πάμε να μας διδάξει ο Χριστός τα σοδούς του για να περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Αμήν.